κάθε φορά ανακύπτει και κάθε τι διαφορετικό. Τώρα θα πω ότι μιλάω προσωπικά, θα πω ότι σαν δικηγορικός σύλλογος είμαστε ασφαλώς πολύ πιο κοντά στις αυτοδιοικητικές μας αρχές, πρώτου και δεύτερου βαθμού, και στην προηγούμενη δημοτική αρχή με τον κύριο Βουρνού, που μας είχε ζητηθεί συνδρομή και είχαμε κάνει και μία, τέλος πάντων, έτσι, εργασία πάνω στο θέμα της ερμηνείας της Συμφωνίας Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το ότι τότε, το 2018, είχαμε προσφύγει στο ΣΤΕ κατά του γεωγραφικού περιορισμού, θεωρώντας ότι προσβάλλει συνταγματικά την αρχή της αναλογικότητας και μαζί τόσο με το Συμβούλιο, το Εθνικό Συμβούλιο των Προσφύγων, είχαμε επιτύχει απόφαση που ακύρωνε απόφαση διοικήτριας για το γεωγραφικό περιορισμό στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά και τα νησιά της ΚΟ, και μάλιστα είχαν και οι δικηγορικοί σύλλογοι των αντίστοιχων νησιών ενισχύσει την προσφυγή μας αυτή, την αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ κτλ. Στη συνέχεια, βέβαια, είχαμε το θέμα του ΕΠΟΣ, όπου εδώ στα ασφαλιστικά είχαμε χάσει, αλλά όμως το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχθηκε ότι είναι ζώνη Natura και συνεπώς απερίφθηκε αυτή η τοποθεσία. Τώρα, θα πω ότι η Χίος είναι ένα νησί, κύριε Υπουργέ, που έχει πονέσει πολύ περισσότερο από όλο τον ελλαδικό χώρο. Το 2022 έχουμε 200 χρόνια από τις σφαγές της Χίου και έχουμε 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Και τότε ανεπτύχθησαν πολιτικές και τότε έγιναν πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο πληθυσμός, ο λαός, και το έχουμε δει σε όλα τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα, ότι εκτός από το ότι εμπεριέχονται στις σελίδες των εφημερίδων και των ΜΜΕ οι πρωταγωνιστές, εν τούτης το σώμα του λαού, αυτό είναι το σώμα που πονάει. Πιστεύω ότι το νησί μας, αν το σκεφτούμε, πονάει μέχρι και σήμερα. Γιατί το γεγονός αυτό του 1822 επηρέασε, έκαμψε την ανάπτυξή του, έκαμψε τον πληθυσμό του, πλήγωσε και έγιναν όλα αυτά από γεγονότα από τα οποία πιστεύω ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει συνέλθει, τουλάχιστον δεν είναι ηχείος που θα ήταν εάν δεν είχε μεσολαβήσει αυτή η σφαγή σε μέγεθος γενοκτονίας. Επομένως, αυτές είναι οι εμπειρίες, αυτά είναι τα βιώματα, αυτά δημιουργούν επιφυλάξεις. Επιφυλάξεις όμως δημιουργούνται, κύριε Υπουργέ, και στο ότι οι πολίτες έχουν επιφύλαξη, γιατί πάντα η πολιτεία δεν είναι αξιόπιστη. Στις 3 Νοεμβρίου, σε ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία έχει ξεκινήσει ο Δήμος της Χίου για το θέμα της περιοχής του Θόλους και όσον αφορά το πλαίσιο της κυριότητας, όπου ο ισχυρισμός του Δήμου είναι ότι έχει κυριότητα ο Δήμος και το Δημόσιο λέει ότι έχει ένα μεγάλο τμήμα εκεί. Εκεί λοιπόν, στα ασφαλιστικά μέτρα, ζητήθηκε, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, από το ελληνικό δημόσιο 3 Νοεμβρίου αναβολή. Αναβολή για να προσκοπηστούν κάποια έγγραφα τα οποία στην αρχή η δικηγόρος και συνάδελφος του Δημοσίου και του Υπουργείου Μεταράστευσης δεν έλεγε και στο τέλος είπε ότι δεν έχουμε τοπογραφικό. Βεβαίως, το να μην έχει κάποιος τοπογραφικό ενώ ισχυρίζεται ότι έχει την κυριότητα είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Επίσης, δεύτερο ζητούμενο είναι ότι ενώ ζήτησε αναβολή και ετηθήκαμε και εμείς προσωρινή διαταγή για μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης, απερίφθη από το δικαστήριο, ωστόσο, από τα χρηστά ήθη και την καλόπιστη συναλλαγή κτλ., εφόσον ο ετηθής διάδικος που ήταν το Δημόσιο και το Υπουργείο ζήτησαν αναβολή, θα σήμαινε ότι δεν θα μετέφεραν σχεδόν εγκρυπτό τα μηχανήματα παραμονή των θεοφανίων, προκειμένου να δημιουργήσουν μια κατάσταση de facto, όπως αντιλαμβάνομαι. Ταυτόχρονα, αναρωτιέται κανείς πώς έγινε αυτή η σύμβαση με την Τέρνα, όταν, ας πούμε,
Ο λόγος αναβολής είναι ότι δεν έχουν τοπογραφικό. Είναι δυνατόν να συνύψαν μια σύμβαση χωρίς το τοπογραφικό, όταν ας πούμε οι πολίτες ακόμη και για ένα χωραφάκι στα Καμπιά οφείλουν να έχουν τοπογραφικό και δήμες συντεταγμένες πανάκριβο και να έχουν και τα ΤΑΠ, τα οποία επίσης είναι πανάκριβα και δεν προχωρεί καμία μεταβίβαση, καμία συναλλαγή, χωρίς όλα αυτά τα προαπαιτούμενα. Πώς λοιπόν τελικά το πανίσχυρο δημόσιο έρχεται χωρίς αυτά ή λέει ότι έρχεται χωρίς αυτά και τελικά οι πολίτες μετά θέλουν να σέβονται, να ακούνε και ακόμη περισσότερο να εμπιστεύονται, γιατί ο σεβασμός πολλές φορές είναι και θέμα ποινικών κυρώσεων, το σέβομαι με το φοβούμαι έχει έτσι μια νοηματική σχέση, να εμπιστεύονται όπως θα λέγαμε, που είναι το καλύτερο όλων, οι πολίτες στην πολιτεία τους και η πολιτεία τους πολίτες. Μέσα βέβαια από την τήρηση των νόμων και όλων αυτών που προαπαιτούνται. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι σε αυτό το οποίο τοποθετούμε τώρα έχουν λόγο να είναι διστακτικοί. Έχουν λόγο γιατί ενώ ζητήθηκε αναβολή και η δικάσιμος είναι 19 πρώτου, δεν τηρήθηκε αυτό και εν κρυπτό προσπάθησε να γίνει μία de facto κατάσταση. Οι ηχιώτες που εναντιώνονται σε αυτό είναι λοιπόν και γιατί δικαιολογημένα έχουν μία κρίση προς την ελληνική πολιτεία και την είχαμε, κύριε Υπουργέ, και το 2015 και ο Δικηγορικός Σύλλογος ήταν στις επάλξεις και τότε και είχε προσφύγει και στο ΣΤΕΟ, όπως σας προανέφερα, και τότε, 17, 18, 19, συνέχεια είμαστε σε αυτό. Για ποιο λόγο? Γιατί τελικά πρώτον το νησί μας έχει πονέσει και δεν το ξεχνούμε αυτό και δεύτερον, γιατί πραγματικά σε ένα σωρό προαπαιτούμενα βλέπουμε λοιπόν να παραβιάζονται από το πανίσχυρο δημόσιο και αντίθετα οι πολίτες να πρέπει ας πούμε μετά να συνεχίζουν να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτή την πολιτεία. Ερχόμαστε λοιπόν και στη θέση της αρχαιολογίας, όπου η αρχαιολογία τοπικά λέει ότι όχι, δεν θα πρέπει να ανατιναχθεί το ανάγλυφο των βράχων του Θόλους και έρχεται το Κεντρικό Συμβούλιο της Αρχαιολογίας από την Κεντρικά και μας λέει ναι, να γίνει μια ήπια ανατίναξη. Το πώς έχουν βιώσει δικηγόροι, πολίτες, μηχανικοί, όλο αυτό το θέμα της αρχαιολογίας, η οποία μπορεί να κυνηγά όχι μόνο σε ανθρώπους που βάζουν κακώς αλουμίνια εκεί που δεν πρέπει, αλλά κυνηγά και ανθρώπους οι οποίοι με μεράκι χαλούν 200 και 300 χιλιάρικα για να αναστηλώσουν ένα παλιό οίκημα και όμως και αυτοί, αντί να πάρουν μια ευχαριστήρια επιστολή από αυτές τις υπηρεσίες, όχι μόνο δεν παίρνουν, αλλά και ενώ τηρούν τα προαπαιτούμενα, τους βασανίζει πολλές φορές η υπηρεσία αυτή με τριτεύοντα ζητήματα, τα οποία πραγματικά για όλους εμάς τουλάχιστον τους επαγγελματίες και τους έχοντες θεωρώ μία αισθητική στοιχειώδη και νομίζω ότι το έχουμε δείξει και στην επαγγελματική μας ζωή αλλά και στη διαδρομή μας την ανθρώπινη, εν τούτης δεν έχουμε να πούμε ότι δεν ταλαιπωρηθήκαμε. Το βλέπουμε και με συμπολίτες μας στα δικαστήρια. Και τώρα διαβάζω λοιπόν εγώ για μια ήπια ανατίναξη με δυναμίτες του ανάγλυφου των βράχων για να τοποθετηθεί εκεί η δομή. Αυτό τώρα ως προς το Θόλος. Τώρα, ως προς τα λοιπά. Θα πω, κύριε Υπουργέ, ότι εγώ δεν έχω έτσι μία σχέση με την πολιτική. Βεβαίως όλοι οι πολίτες σκεπτόμεθα και πολιτικά. Βεβαίως θα σας αναγνωρίσω και δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα και έχω όλη την παρησία να το πω ότι ναι, υπάρχει περιορισμός συνεπικουρούσεις και της πανδημίας θα πω, αλλά θα αποδώσω ας πούμε μία φύλαξη των συνόρων και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουμε λόγο να μην τα αναγνωρίσουμε. Όμως με επιφύλαξη βλέπουμε την ανάπτυξη μιας υπερδομής που δέχομαι αυτό που λέτε ότι είναι μικρότερος αριθμός, δεν είναι οι 7.000 κτλ. Όμως η διατήρηση αυτού που λέμε προκεκά ή η δυνατότητα της επιστροφής αυτών που δεν έχουν λάβει άσυλο πίσω, γιατί πράγματι θα παραδεχτούμε... Τι είναι αυτό που είπατε, η επιστροφή, δεν το κατάλαβα, συγγνώμη. Θέλω να πω ότι όσοι ετούντες δεν λαμβάνουν άσυλο, ναι, έτσι, δύσκολα η Τουρκία πλέον, ξέρουμε ότι δεν κάνει δεκτές
τις επιστροφές αυτές και μάλιστα στην κάρτα που μας δείξατε πριν, το μόνο σημείο που δεν απαντήσατε ήταν αυτό στην κάρτα, αν θυμάμαι καλά. Είπατε ότι έγιναν πολλά από αυτά και πράγματι έχουν γίνει, αλλά στο σημείο που η κάρτα σας έδειχνε ότι αναθεώρηση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ως προς το γεωγραφικό περιορισμό στα νησιά, αυτό δεν είναι κάτι που έχει επιτευχθεί. Και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο το οφείλει η χώρα μας να το επιδιώξει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πραγματικά οι ισχυρές χώρες έχουν ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης στις εκάστοτε τέλος πάντων παρουσίες προσφύγων σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας, οποιαδήποτε εποχής και ιστορικής περίοδου. Επομένως, έχοντας αυτό το να σταθεί η γείτονα, για να το πούμε επίοικος, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι πράγματι θα κάνει πίσω τις επιστροφές. Στη συνέχεια, μία σειρά από χώρες, όπως είναι η Σομαλία ή δεν ξέρω το Πακιστάν ή δεν ξέρω ποιες άλλες χώρες, σαν έχοντας και μια μικρή εμπειρία ως δικηγόρος ή και με τους συναδέλφους μου που ασχολούνται περισσότερο με αυτό το θέμα, πραγματικά αυτές οι χώρες πολλές φορές δεν αναγνωρίζουν τα στοιχεία, το ονοματεπώνυμο τέλος πάντων αυτού που θα επιστρέψει επειδή δεν έλαβε άσυλο. Και επομένως με αυτόν τον τρόπο δεν επιστρέφουν. Και ναι μεν τελικά μπορεί να φύγουν ακόμη και οι αιτούντες άσυλο οι οποίοι φεύγουν, πολλές φορές μη βρίσκοντας ας πούμε πρόσφορο έδαφος στην Αθήνα, επιστρέφουν ξανά και αυτοί στοιχείο και προσπαθούν να εγκατασταθούν πέριξ ας πούμε μιας δομής. Αυτά ήθελα να πω σε γενικές γραμμές. Θέλω εδώ να πω ότι δεν έχει γίνει μια προηγούμενη σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου. Γι' αυτό θα πω ότι αυτά τα οποία εκφράζω, τα εκφράζω και σαν Αμφίπη Ζανάρα. Και από την πλευρά του Δικηγορικού Συλλόγου, όσο μέχρι σήμερα έχει διαδράμει μία περίοδος αυτό το θέμα του μεταναστευτικού, με δίκες, με γνωματεύσεις κτλ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχει προηγηθεί μια συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να το, να το θέσω και εδώ. Αυτά είχα να πω σε γενικές γραμμές και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Πιστεύω πάντα στο διάλογο και πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να εργαστούμε έτσι ώστε να εξευρεθεί μια λύση. Αλλά πράγματι, όταν τελικά λέμε για 154 στρέμματα, για μια αρκετά μεγάλη δόμηση, που ναι μεν σήμερα μας λέτε 1.240 άτομα, αν θυμάμαι από την κάρτα, αλλά συν αυτά τα 500-600 του προκεκά, αμέσως προσεγγίζομαι τις 2.000. Θεωρώ ότι αν περατωθεί η πανδημία θα είναι πολύ δύσκολο να ελέγξει κανείς τα σύνορα όση διάθεση και να έχει. Αν ας πούμε ξαφνικά έχει μια ροή χιλίων, δεν θα περάσουν σίγουρα και 400. Αυτό αν επαναληφθεί δεν θα δημιουργήσει ένα μεγάλο αριθμό. Και πιστεύω δηλαδή ότι μια δομή που περιέχει κιτ, προκεκά, οικογένειες, ευάλωτους, όλο αυτό μαζί, ενδυνάμει, σε κάνει να σκέφτεσαι ότι κι αν ακόμη ελέγχονται τα πράγματα σήμερα, δεδομένων των γεωπολιτικών έτσι, καταστάσεων που έχει η περιοχή, της ασταθούς γείτονος χώρας, για να το πω και πάλι έτσι επίοικος, ενδυνάμει περιέχει ένα κίνδυνο να δημιουργηθεί κάτι μεγαλύτερο από το Βροντάδο, ας πούμε. Πράγμα το οποίο βάλει στην αναλογικότητα, στην αρχή της αναλογικότητας, του συσχετισμού του ντόπιου πληθυσμού και όλων αυτών των ανθρώπων. Και αυτό είναι ένας προβληματισμός που δημιουργεί κάποιες σκέψεις, κάποιες επιφυλάξεις. Και γι' αυτό, σε αυτό συμμετέχουν και άνθρωποι που είναι από τον κυβερνητικό χώρο και συνάδελφοί μου δηλαδή πήγαν και στα μεστά ή και στο λιμάνι, οικογενειάρχες. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι, είναι οι χιώτες που σκέπτονται περισσότερο το νησί τους και
σαν κοιότητες πρέπει κιόλας να μας αντιμετωπίσετε. Όχι σαν ανθρώπους οι οποίοι έχουν, κομίζουν, ας πούμε, μία αντίρρηση για την αντίρρηση. Έναν προβληματισμό κομίζουμε και μία απεριόριστη αγάπη για το νησί. Και όλα αυτά είναι που μας κάνουν να αντιδρούμε έτσι, να χρησιμοποιούμε τα νομικά μας όπλα. Και τέλος πάντων, από το μετερίζει που είναι ο καθής, ευχαριστώ και συγγνώμη που καθυστέρησα. Ευχαριστούμε.